Είμαστε λοιπόν να πούμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 22-477-777, να βγείτε στον αέρα, να παίξετε μαζί μας. Έχουμε και σήμερα κάποιες έτσι πιο μικρές αποστολές, αλλά έχουμε τις αποστολές μας στο 22-477-777. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε εδώ κοντά μας, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσω βεβαίως από την κυρία, η οποία πολύ διαφορετική μας ήρθε σήμερα. Γιώτα Κουφαλίδου, πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ Ξανθιά. Όντως. Σήμερα σε βλέπουμε λαχρινή. Εγώ παθαίνω κάτι τέτοια. Χθες πήγα στο κομμωτήριο. Χθες έγινε αυτή η αλλαγή. Χθες έγινε αλλαγή. Ήταν στο κομμωτήριο, μου λέει η Μιράντα συγκεκριμένα από το κομμωτήριο τέλος πάντων. Μελαχρινή σήμερα, τελείωσε. Τελείωσε το ξανθό, μου λέει. Πώς τις κάνεις τις αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη. Έχεις και τα χαιρετίσματα της Μιράντας. Σου πάει πάρα πολύ. Ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Έβαλα και το ποστή σου, είναι μια χαρά. Ναι. Εδώ, έτσι πιο κούκλα. Μακρύ. Ναι, ναι. Και να μην ήθελε η κοπέλα να το πει. Μάρκος Κομοδρόμος, Μάρκο μου. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Καλώς ήρθες. Και Λούκας Καραμάνος. Λούκα μου, καλώς ήρθες. Σε έχω κάνει και πολύ καλουκά. Δεν πειράζει. Όλα γίνονται με την άλλη. Καραμάνος. 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 Αλλά Καραμάνος. Κάνουν λάθος και Καραμάνος είσαι ή Καραμάνος. Καραμάνος είναι. Καραμάνος. 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 Είσαι Καραμάνος και δεν μας τα λέτε. Λοιπόν, σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας για ένα πολύ όμορφο σκοπό. Πάρα πολλοί φωτογραφήθηκαν. Πόσοι συγκεκριμένα φωτογραφήθηκαν. 38. 38. Από το Λούκα μας εδώ φωτογραφήθηκαν. 38 άτομα τα οποία έχουν φωτογραφηθεί για το κάνει μια ευχή. Να πούμε και τα ονόματα. Βεβαίως. Έχω εδώ σκονάκι. Α, τα έχεις, όλα σκονάκι. Σκονάκι εγώ. Λοιπόν, Ανδρέας Έκτορας, Ανδρέας Γιώργιος, Άντι Παναγιώτου, Ανδρέας Φυλαχτού, Μάρκος Κομοδρόμος, Γιώτα Κουφαλίδου, Καρολίνα Κυπριανού, Χριστιανά Αριστοτέλους, Κρίστοφερ Γκρέκο, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, Κωνσταντίνα Παύλου, Έλενα Σάβα, Έλενα Παυλίδου. Σωστά. Πού μείναμε? Έλα Παυλίδου. Έχει θέμα με τον τονισμό και σήμερα. Ευδοκία Καβή, Φανή Σοκράντους, Φωτεινή Γεωργίδη, Φρυδερίκη Μελάου, Γαλάτια Ζήνωνος, Γαβριέλα Χριστοδούλου, Γιώργος Ρούσος, Γκρέκορη Μόρφη, Κωνσταντίνος Ιάσονος, Λόρις Λοϊζίδης, Τέλειος Ιωχάρους, Μαρίνος Χατζη Βασιλείου, Λούτσιο Σάβα, Μάρα Κωνσταντίνου, Μαρία Φιλίππου, Μάρλεϊν Αγγελίδου, Νίκα Ανδροσαβίδης, Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανίκος Πιλάλης, Πάολα Χατζηλαμπρή, Παυλίνα Μαυρή, Πολίνα Χρυσοδούλου, Σοδοκλής Κασκαούνιας και ένα συγκρότημα η Wonderlust. Πολύ ωραία. Λούκα μου, όλοι αυτοί φωτογραφηθήκαμε από σένα. Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα όμως? Να σας πω πριν συγκεκριμένα 4-5 μήνες τον Απρίλιο, ξεκινώντας την, αυτή η ιδέα πώς ήρθε. Συζητώντας με την αδερφή μου, η οποία είναι και αυτή μέλος σε αυτήν την φωτογράφηση, έλαβε μέρος σαν φωτογράφος, ναι, η Στέφανη. Θέσαμε την ιδέα να, γιατί δεν κάνουμε κάτι φιλανθρωπικό. Όταν θύχτηκε αυτή η ιδέα, είπαμε να το κάνουμε ωραία. Για ποιο λόγο, για ποιο ίδρυμα κτλ. Αποφασίσαμε τότε να επικοινωνήσουμε μαζί με το ίδρυμα, να κάνει μια ευχή, μαζί με τη Γενικό Γραμματέα, την κυρία Μάρο, η οποία ήρθε σε επαφή μαζί με την. Η αδερφή μου ήρθε σε επαφή μαζί της. Και ταυτόχρονα της είχε ζητήσει η κυρία Μάρο μια επιστολή κατοχυρωμένη, ώστε να της λέει ότι έχουμε αυτό το πλάνο και θέλουμε να το κάνουμε αυτό γιατί ήθελε να κάνει μια ευχή. Πήραμε την έγκριση από το κάνει μια ευχή με μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία να μας βοηθήσουν επίσης ήδη να κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια επιλεχτήκαν ή ενδιαφερθήκαν γύρω στα 170 άτομα για να φωτογραφηθούν. 170 άτομα. 170 άτομα. Μέσα σε αυτούς συγκεκριμένα υπήρχαν πάρα πολλοί επώνυμοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, άτομα που είναι ανερχόμενοι. Αναγκαστικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναγκαστήκαμε λόγω χρόνου και λόγω περιορισμένων περιθωρίων να κάποιους να μην τους φωτογραφίζαμε. Έτσι καταλήξαμε στα 38 άτομα. Στα 38 άτομα. Και έχουμε φυσικά και τους παρουσιαστές μας. Να μας πείτε και λίγο για την εκδήλωση, για τη βραδιά. Εκείνη βλέπουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες, θα δούμε και εμείς και στη συνέχεια κάποιες φωτογραφίες έτσι και στα παρασκήνια. Εδώ Γιώτα μου Ξανθιά, σήμερα σε έχουμε κοντά μας, είπαμε η αλλαγή η οποία γίνεται μέσα σε λίγες ώρες στο κομμωτήριο. Περάσαμε πολύ ωραία σε αυτή τη φωτογράφηση με τον Μάρκο, η αλήθεια λέγεται. Κοίταξε Χριστιανά μου να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι όταν πρόκειται για, πιστεύω ότι όταν πρόκειται για μικρά παιδάκια, νομίζω ότι ο κάθε ένας συγκινείται και ευαισθητοποιείται.
Και όλοι πρέπει να προσφέρουμε στα μέσα. Σε όλους φυσικά που υποφέρουν από κάποιες αρρώστιες. Ναι, σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι άρρωστοι και υποφέρουν, αλλά πόσο μάλλον μικρά παιδάκια. Και αν μπορούμε να συμβάλλουμε έστω με το να φωτογραφηθούμε, που αυτό είναι το τίποτα που Ακριβώς. μπορούμε να κάνουμε, έστω και αν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε, γιατί όχι. Και μακάρι να είχατε και άλλα χρονικά περιθώρια μακάρι. Και να είχε φωτογραφηθεί και περισσότερο κόσμο. Ευελπιστούμε του χρόνου, αν πάμε καλά, που ελπίζουμε και σκοπό μας είναι να πάμε καλά, γιατί πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να διαφερθούν επώνυμοι να φωτογραφηθούν για έτσι σκοπό στην Κύπρο. Ελπίζουμε πηγαίνοντας καλά να το κάνουμε και του χρόνου. Και αυτό που μου άρεσε στην πρωτοβουλία του Μάρκου και της Στέφανης είναι ότι... Λούκα. Του Λούκα. Του Λούκα. Συγγνώμη Μάρκου. Καλή μέρα μαζί σου. Μιλάμε όλοι μέσα στο τηλέφωνο. Είμαστε μαζί. Σε καταλαβαίνω. Του Λούκα και τη Στέφανη είναι ότι είναι όλοι Κύπροι mm-hmm. και δεν υπάρχουν από την Ελλάδα ή από κάποια εκτός από το συγκεκριμένο συγκρότημα που είπες και αυτό είναι πολύ καλύτερο γιατί είναι ωραία να βλέπεις για τους Κύπριους. Και αν το καλοσκεφτείτε λίγος χρόνος. Υπάρχουν κάποια άτομα που είναι χρόνια στην Κύπρο mm-hmm. Που φωτογραφηθήκα. Απλά εμείς τους θεωρούμε δικά μας άτομα. Δεν είναι εδώ στη λίστα. Που είναι στη λίστα. Α, είναι στη λίστα. Ναι. Δεν είναι Κύπροι, αλλά τους νιώθουμε σαν Κύπριους. Mm-hmm. Γιατί είναι χρόνια εδώ. Επειδή είναι χρόνια εδώ. Όπως και ο Παναγιώτης Δημόπουλος. Και ο Παναγιώτης είναι από την Ελλάδα. Και ο Γιώργος. Και η Γαβριέλα από το ΡΙΚ. Και η Γαβριέλα. Και αυτή είναι Κύπρη όμως. Είναι τόσα χρόνια. Ναι, είναι τόσα χρόνια και εμείς τους θεωρούσαμε Κύπρους. Είναι άτομα που γνωρίζει ο κόσμος. Και διαπρέπουν στην Κύπρο. Και διαπρέπουν έτσι. Ναι. Δικά μας άτομα. Δικά μας άτομα. Σίγουρα. Αν το καλοσκεφτείτε, αυτός ο λίγος χρόνος ο οποίος μας. Χρησιμοποιούμε για να κάνουμε είτε αυτή τη φωτογράφηση είτε αυτό το event λοιπόν, παιδιά, με τον Λούκα. Μάρκο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μ' αρέσει η φωτογραφία σου. Σε αυτή τη φωτογραφία εδώ γελάσαμε και όλο περάσαμε πολύ όμορφα στη φωτογράφηση. Γιατί ήταν μέσα σε κάτι χαλάσματα. και μου λέει ο Λούκας, πού θα αλλάξει ρούχα τώρα, πώς θα μου. Πού αλλάξει ρούχα. Πίσω από τις πέτρες. Ναι. Κάπου εκεί. Το μέσα στα χαλάσματα. Εκεί πήγα κι εγώ. Μιλάμε όταν ήμουν μόνη μου. Δηλαδή, πώς μπόρεσες. Εγώ δηλαδή έπαθα κρίση, μιλούμε. Εκεί μέσα στα. Εκεί που ήσουν κι εσύ. Εκεί. Εντάξει, με τα τακούνια, με τα αυτά. Εντάξει, είχε πλάκα. Είχε την πλάκα του. Ήταν πολύ ωραία. Κάτι ωραίο σε αυτήν την φωτογραφία. Δεν ξέρω. να πω κάτι για τη Χριστιανά τώρα. Σε αυτό το μέρος εργοδοτεί τον αρκετό κόσμο. και λέγαμε εκεί στην κουβέντα ότι. Εδώ έτρωγε ένα αρκετό κόσμο. Όχι, συγγνώμη, να το πάμε από την αρχή να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς. Και μου λένε, αν ήμασταν στην τηλεόραση, μου λέει ο Λούκας, θα πίστευα ότι το έλεγες, δηλαδή, ρε παιδί μου. Πήγαμε στο κεραμείο Λεμεσού να κάνουμε τη φωτογράφηση. Μέσα στα χαλάσματα, αυτά, ένα κεραμείο που σήμερα δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν θα το έλεγα εγώ, αλλά αφού το ξεκίνησες. Και γυρνάει ο Λούκας κάποια στιγμή και μου λέει, εσύ ήσουνα. Ο Βάκης ο Κομωτής. Ο Βάκης μου λέει κάποια στιγμή, κοιτάει έτσι γύρω του και μου λέει, πόσα άτομα μου λέει έτρωγαν. Εδώ έτσι, έτρωγαν από εδώ. Εγώ δεν κατάλαβα όμως ότι. Νομίζεις ότι έτρωγαν. Ήμασταν στο κεραμείο, Λεμεσού και εκεί εργοδοτούνταν τόσα άτομα. Και γυρνάει εγώ μια φίλη και του λέω, ήταν εστιατόριο. Και πέθαναν όλοι. Δηλαδή γύρισαν όλοι ταυτόχρονα και με είδαν. Και μου λένε, δεν το πιστεύουμε ότι είπες αυτό το πράγμα. Πόσες μεγάλος. Ναι, ήταν μια φράση χαρακτηριστική. Ήταν το χιούμο που υπήρχε η καλή πρόθεση σε αυτήν την φωτογράφηση. Όχι, το καλύτερο ήταν μαζί μου που χάσαμε το φως. Θυμάσαι. Ναι. Μιλάμε, πάω εγώ εκεί που ήσουν και εσύ στο κεραμείο και εγώ τώρα να προσπαθώ να βάλω παπούτσια, να βάλω φόρεμα, να χίλια δυο, ξέρω εγώ, όλοι από γύρω μου ξέρω να προσπαθούν να με βοηθήσουν. Τρεις φωτογράφοι, να τρέχει ο ένας, θα σε βγάλω εγώ, θα σε βγάλω εγώ, θα σε βγάλω εγώ. Τελικά χάσαμε το φως. Και μόλις που βγήκε μία φωτογραφία, μία φωτογραφία. Και είναι αλλά... καλύτερη. Νομίζω είναι καλύτερη. Μπράβο, αυτά έτσι τα τελευταία στιγμή. Αν και νομίζω ότι ο Γκρέκορη μου το είπε αυτό, το πόσες οικογένειες έτρωγαν εδώ μέσα. Μάρκο μου. Επειδή δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι για το συγκεκριμένο event και αυτό το σκοπό, μαζί με τον Λούκα και μαζί με όλη την ομάδα και μαζί και με τα παιδιά τα οποία φωτογραφήθηκαν, μπορούμε να πούμε τους χορηγούς. Να ευχαριστήσετε, έχετε να ευχαριστήσετε τους χορηγούς. Κάποιους. Είναι η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου. Που είναι κύριος χορηγός, έτσι. Να υποστηριχτείς είναι ο Δήμος Στροβόλου, φιλοξενία Κάνικαν Group Hotels, χορηγή επικοινωνίας το ΜΕΚΑ και ο Φιλελεύθερος. Και ο διοργανωτής είναι η εταιρεία Pure με την Τζορσίνα Ποταμίτου. Πολύ ωραία. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι φυσικά. Ναι.
οι οποίοι θα ανακοινωθούν στην νύχτα του event, φαντάζομαι. Στην νύχτα του event θα προβάλλονται κάποια διαφημιστικά spot τα οποία θα καλέσουν τον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να έρθει έτσι να είναι. Βεβαίως. Σημαντικό είναι να πούμε στον κόσμο ότι οι εκθέσεις θα είναι 27 το Οκτώβριο. Mm-hmm. Στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία, στο Δήμο Στροβόλου. Πολύ ωραία. 27 Οκτωβρίου. 27 Οκτωβρίου. Τετάρτη είναι. Πολύ ωραία. Είναι με Τετάρτη και είναι από τις 7 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Ναι, 7 μέχρι τις 9.30. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει, όποτε θέλει, είναι δωρεάν η είσοδος. Mm-hmm. Να δει τα εκθέματα, να τα θαυμάσει, να δει τη δουλειά μας. Βασικά να δει το σκοπό που γίνει αυτή η εκθέση. Ναι. Ο σκοπός και να δει και το αποτέλεσμα της δουλειάς. Και εμείς αν υπομονούμε πάμε να δούμε τι αυτό το έργο. Και στις 27 θα μπορούν να αγοράσουν και φωτογραφίες. Βεβαίως, θα τις οι φωτογραφίες εδώ είναι προς πώληση. Η τιμή θα είναι πάνω στις φωτογραφίες. Απλώς όποιος θα ενδιαφερθεί να αγοράσει μια φωτογραφία θα το αποσταλεί μετά το τέλος και το δύο event. Για να την έχουμε. Υπάρχει κάποια τιμή που ο κόσμος μπορεί να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες? Ναι. Έχει ξεκινήσει, έχει οριστεί αυτό το ποσό? Η τιμή είναι στα 90 ευρώ mm-hmm. η κάθε φωτογραφία. Πολύ καλή τιμή. Ναι. Μια προσιτή τιμή η οποία πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στο κοινό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επίσης την 1η του Νιόβρη θα μεταφερθεί εκθέση στο στους Χαροπόμηλους στη Λεμεσό. Στο Καραντέλο εστιατόριο. Το οποίο θα ξεκινήσουμε πάλι η ώρα 7 την έκθεση. Και εκεί μπορεί να έρθει και κόσμος. Εκεί πάλι μπορεί να έρθει ο κόσμος να δει. Να γνωρίσει, φαντάζομαι, θα έχουμε και αρκετούς επώνυμους οι οποίοι φωτογραφηθήκαν να τους γνωρίσει, να τους δουν από κοντά κτλ. Και στη συνέχεια, γύρω στις 8:30 με 9, θα κάνουμε έναν dinner παρών όλων όσων φωτογραφηθήκαν, των χορηγών και όποιος θέλει να παρευρεθεί. Υπάρχει μια τιμή εισόδου 50 ευρώ. Mm-hmm. Και καλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά τα 50 ευρώ από αυτή την έκθεση δεν θα πληρωθεί κανένας. Όλοι αφιλοκερδός. Από τα 50 ευρώ στα 20. Πληρώνουμε το εστιατόριο και mm-hmm. τα 30 πάνε απευθείας στο ίδρυμα. Πολύ ωραία. Όπως και οι φωτογραφίες. Όπως και οι φωτογραφίες. Όλες οι φωτογραφίες, mm-hmm. τα έσοδα. Όλα, θα όλα τα έσοδα πάνε κατευθείας στο κάνει μια ευχή. Γι' αυτό και εμείς παραγαλούμε τον κόσμο να όσοι μπορούν να είμαστε εκεί. Και να παραστέψεις και στο Καλαντίνα Ραντ. Με εσάς παρουσιαστές. Και εσάς να κοπιάσετε όσοι θέλετε. Βεβαίως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ιερό σκοπό, γιατί πραγματικά πρόκειται περί τέτοιου σκοπού. Εννοείται. Όταν είναι φιλανθρωπικό κάτι, χαιρόμαστε κι εμείς ιδιαίτερα και να ακούγεται και να συνεισφέρουμε όπως ο καθένας από εμάς μπορεί. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι προσφέρει αυτό το ίδρυμα. Όταν δούμε τι προσφέρει στα αυτά τα παιδιά, τότε όλος ο κόσμος θα καταλάβει ότι αξίζει. Και ο πρόεδρος του συνδέσμου, ο κύριος Πινιταέξ, πραγματικά το έργο του είναι πολύ μεγάλο και εγώ τον είχα δει και τελευταίως σε μια άλλη εκπομπή που μίλησε και βοήθησε με το δικό του τρόπο mm-hmm. ένα συγκεκριμένο επεισόδιο που είχα δει. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή συγκινήθηκα φάνταστα. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός πραγματικά. Οι ώρες που αφιερώνει είναι. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χριστιανό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.